Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιώργος Γιωργαντάς. Καλημέρα, Υπουργέ μου, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ. Βουλευτής Κιλκίας, να θυμίσω. Καλά θυμάμαι, κύριε Γιωργαντά. Πολύ καλά θυμάστε. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης, πρώην Υπουργός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βόρειο τομέα της Β' Αθήνας. Κύριος Κουρλέτη, καλημέρα. Και ο κύριος Νίκος Αμπατιέλος, βέβαια. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΑ. Ακριβώς. Αλφα Πειραιά, στα μέρη μου, κύριε Αμπατιέλο. Αλφα Πειραιά. Δεν μου λέτε, συγγνώμη, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Όπου, εκεί όπου βρίσκεστε τα σπίτια, χιονίζει. Όσοι είστε στην Αθήνα. Ρίχνει. Εγώ βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Έκθεση χθε η ζωοτέχνια, η έκθεση για την κτηνοτροφία. Πώς είναι εκεί? Πώς είναι σαν λίγη? Έχει κρύο, αλλά έχει ήλιο. Έχει ήλιο. Κύριε Πατιέλο. Στον Περισσό είμαστε καλά, φαίνεται τώρα απ' έξω από το παράθυρο που βλέπω. Ναι. Πάντως, νομίζω ότι πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Γιωργαντά, ανταποκρίθηκε ο μηχανισμός? Πρώτα να εκφράσω και εγώ τη συμπαράστασή μου και την αλληλεγγύη στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη καταστροφή. Και βεβαίως η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κάνει ό,τι μπορεί και θα συμβάλλει και αυτή με τις δικές της δυνάμεις σε αυτή την πολύ μεγάλη κρίση. Τώρα, σε σχέση με την κακοκαιρία που εξελίσσεται στη χώρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα συντεταγμένο σχέδιο το οποίο ακολουθείται και το οποίο αποδίδει, γιατί πάνω απ' όλα και το βασικότερο είναι η ασφάλεια των πολιτών. Και χωρίς βεβαίως ταυτόχρονα να εμποδίσουμε και τις βασικές λειτουργίες. Νομίζω ότι αυτό επιτυχάνεται μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω και νομίζω ότι την έχουμε όλοι. Ναι. Τι λέτε, κύριε Σκουρλέτη? Εγώ είδα μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι εδώ δύο χιόνι σε μια ώρα κλείσαν οι δρόμοι. Κλείσατε τους εθνικούς δρόμους. Λέει εντάξει, έτσι ξέραμε κι εμείς, ας πούμε. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, πριν από αυτό σε σχέση με τον φωνικό σεισμό της Τουρκίας, νομίζω ότι αυτά πλέον τα φυσικά φαινόμενα πρέπει να μας προσγειώνουν στην πραγματικότητα και να προσδιορίζουν πια το πεδίο της αναγκαίας αλληλεγγύης και συνεργασίας των λαών και κυρίως των κυβερνήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στον πλανήτη που μπορούν να αποτελέσουν όχι πεδίο ανταγωνισμού αλλά συνεργασίας. Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, η κλιματική κρίση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά αυτά τα ζητήματα και να προσδιορίζουμε σε μια νέα βάση τις σχέσεις των κρατών, των εθνών και κυρίως των λαών που δεν έχουν χωρίσουν τίποτα. Λοιπόν, σε σχέση τώρα με την... Ενημερωτικά, μισό λεπτό, κύριε Σκουλέτη. Ναι. Να ενημερώσουμε γιατί μας ακούνε γι' αυτό, ότι άνοιξε τώρα, μας είπαν ότι άνοιξε η Εθνική Αποκαλυφτάκη. Μπορείτε να περάσετε λοιπόν με αλυσίδες προφανώς. Άνοιξε. Και στα δύο ρεύματα. Ναι. Τώρα θα ενημερώνουμε για κάθε τι. Ανοίγει, κλείνει. Η Αττική Οδός, παιδιά, σε τι κατάσταση είναι? Για πείτε μας να το πούμε στον κόσμο. Νομίζω ότι συνεχίζει να κινείται η Αττική Οδός. Συγγνώμη, κύριε Σκουρ. Είναι ανοιχτή. Και στα δύο ρεύματα η Αττική Οδός. Και η Εθνική από την Καλυφτάκη. Ελάτε, κύριε Σκουρλέτη, συγγνώμη για τη διακοπή. Τώρα, σε σχέση με την κακοκαιρία, φαίνεται ότι είναι μικρότερη ένταση σε σχέση με αυτή που είχαμε ζήσει πέρσι. Βέβαια. Και αυτό είναι καλό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κάθε φορά πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα που αναλογούν στην ένταση της κακοκαιρίας και όχι να προσπαθούμε είτε να τρομοκρατούμε τον κόσμο είτε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Χθες, ας πούμε, γνωστοί ολονών μας αντιμετωπίσανε το φαινόμενο το να κλείσει η Εθνική Οδός, ενώ δεν υπήρχε ανάγκη να έχει κλείσει η Εθνική Οδός, και την ίδια ώρα, προσέξτε, αυτό τον κόσμο ο οποίος ερχόταν προς την Αθήνα και τα λοιπά, τον στέλναν από τους παράδρομους, από τους Εθνικής Οδούς. Δηλαδή, στον παράδρομο δεν υπήρχε πρόβλημα και στην Εθνική Οδό που έχει απευθείας τηλεοπτική κάλυψη την είχαμε κλειστή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ποια διάσταση βάζω. Μην πω ότι είναι και πιο επικίνδυνα στον παράδρομο, αν πάει ο κόσμος. Έχουμε πια μια συσσωρευμένη εμπειρία, άρα κάθε φορά πρέπει να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί και να οργανώνουμε το κράτος και τον τομέα της πολιτικής προστασίας με τον τρόπο που αρμόζει. Κύριε Πατιέλο. Ναι, ένα βασικό ζήτημα αυτές τις ώρες που μιλάμε είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός, οι περιφέρειες, οι δήμοι πρέπει να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, να περάσει αυτή η όποια κακοκαιρία είναι. Και καταλαβαίνοντας όλοι
Νομίζω ότι τον 21ο αιώνα με ένα χιόνι να τρέμει το φυλοκάρδι μας είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από αυτή την άποψη είναι ένα ζήτημα ο κόσμος, επειδή έχει καεί η γούνα του, να βλέπει τους μετεωρολόγους και να αισθάνεται σαν να του κάνουν πολεμικό ανακοινοθέν. Και αυτό δεν αφορά μόνο το χιόνι, αφορά το πόσο κρύο θα κάνει και αν θα χρειαστεί, που καλά τη βγάλαμε στην Νότια Ελλάδα μέχρι τώρα, να ανάψει τη θέρμανση, γιατί συντηρούνται όλοι αυτοί οι νόμοι που διαχρονικά οι κυβερνήσεις έχουν φέρει με ειδικούς φόρους κατανάλωσης που έχουν κάνει και το ρεύμα τώρα και όλα τα μέσα θέρμασης πανάκριβα, και τώρα να περιμένουμε από το 112 να λύσει όλα τα προβλήματα. Ξέρετε, είναι ένας εύκολος τρόπος αυτός να σου πει η κυβέρνηση: εγώ σε ενημέρωσα, πάρε εσύ τα μέτρα σου. Ο καθένας με ατομική ευθύνη, ο σώσον εαυτός ο θήτο. Εντάξει, ενημέρωση είναι κακό πράγμα, αρκεί να υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Δεν είναι κακό πράγμα, δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι τι πρέπει να συνεχίζει αυτή η ενημέρωση. Να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είπατε για τους ντιλιβεράδες, που σωστά από τις 6 δεν πρέπει να λειτουργούν. Το συνδικάτο από την Αττική έχει πει από χτες. Δηλαδή τώρα το πρωί πρέπει. Και εντάξει, το φιλότυπο του καθενός είναι ένα το κρατούμενο. Να μην παραγγείλει ή ο εργοδότης να μην τον φέρει τον άνθρωπο για δουλειά. Το να πληρωθεί αυτή τη μέρα ή να μην φοβάται να χάσει τη δουλειά του άμα δεν πάει. Δεν θα πρέπει από χτες που είπε το σωματείο να ισχύσει. Στην Κόσκο, επιτρέψτε μου να πω. Ναι. Χτες το πρωί ο αέρας έριξε ένα κοντέινερ. Και αποτύχει, δεν είχαμε νεκρό. Από αυτά τα θηριότητα τεράστια. Βέβαια, οι άνθρωποι, οι εργάτες της Κόσκο πήρανε το μήνυμα του 112. Κρυφτείτε στα σπίτια σας, αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις κλπ. Και η εργοδοσία τους κράταγε εκεί να δουλεύουνε. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε το σωματείο εκεί, με συσπειρωμένους τους εργαζόμενους, ακόμα θα δουλεύανε. Αλλά μπήκανε μπροστά οι άνθρωποι, και αυτό που λέει το κόμμα μας, μόνο ο λαός σώζει το λαό. Κύριε Σκουρλέτη, αυτοί οι κολλημένοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μέσα από τα σωματεία, μέσα από τους εργατικούς αγώνες μπορούν να σώζουν και σήμερα την κατάσταση και να γυρνάνε οι εργάτες σπίτι τους, στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους και να μην τρέμει το φυλοκάρδι τους, αυτοί οι κολλημένοι που σκέφτονται... Άντε το. Ξεκάθαρο το μήνυμα για τους κολλημένους, κύριε Αμπατιέλο. Ένα βήμα παραπάνω για να ζήσουν όπως τους αξίζει. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο για τους περικολλημένων, ο κ. Σκουρλέτης. Δεν το είπε ο Σκουρλέτης πάντως. Όχι, ο Πολάκης το είπε. Δεν το είπε, το λέω για το... δεν ξέρω αν ήταν και σε αυτό το πανηγύρι εκεί που γελάγαν όλοι μαζί. Με αυτές τις εξυπνάδες του. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο ο κύριος Κουρλέτης από αυτού για να πάμε στον κύριο Γιωργάτα. Βεβαίως να κάνω. Και το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι το πραγματικό και το σοβαρό σχόλιο και όχι λογοπαίγνια. Δηλαδή ότι το ακριβό ρεύμα τώρα είναι πιο ακριβό σε αυτές τις συνθήκες του ψύχους. Αυτή τη στιγμή όλες και όλοι έχουν ανάγκη από το δημόσιο αγαθό της ενέργειας, της θέρμανσης. Και αυτό η κυβέρνηση το έχει στερήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εδώ και 1,5 χρόνο από ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα λοιπόν είναι διπλά πιο τσουχτερή η τιμή. Και συμφωνώ με τον κύριο Αμπατιέλο σε αυτά που είπε με τους ντελιβεράδες. Άρα έχουμε βρεθεί από την ίδια πλευρά υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και των ντελιβεράδων που έχουμε ζητήσει να μπουν στο καθεστώς βαρέων και ανθυγινών. Και αυτό δεν έχει να κάνει με κολλημένους ή με κολλημένους. Ή αντιλαμβάνεσαι. Και με την Κόσκο πρέπει να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά που ως κυβέρνηση βεβαίως, δεν το υλοποιήσατε. Βεβαίως. Και με την Κόσκο βεβαίως, και με τα σωματεία, όχι μόνο και απόφαση δεν υλοποιήθηκε μέχρι σήμερα. Επιτρέψτε μου, κύριε Μπατιέλο. Και με την κυβέρνηση της Επιτρέψτε μου, κύριε Μπατιέλο. Επιτρέψτε μου, κύριε Μπατιέλο. Εμένα με αρέσει ο διάλογος και να ακούγονται όλες οι φωνές. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Βεβαίως. Και με τα σωματεία να τα υπερασπιζόμαστε όλα. Όχι μόνο σε αυτά που έχει δυνάμει στο ΠΑΜΕ. Και να σεβόμαστε και την αυτονομία τους. Και τους ταξικούς αγώνες ολονών. Έτσι δεν είναι. Ναι. Σε αυτά δεν χωράει δεύτερη σκέψη. Εκεί λοιπόν μπορεί να είμαστε από την ίδια πλευρά. Χωράει σκέψη για τις πράξεις. Σε ζητήματα στρατηγικής όμως προφανώς έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Ο σοσιαλισμός πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το σήμερα και με διεκδικήσεις σήμερα. Όχι παραπέμπτοντας σε μια άλλη κατάσταση. Ότι στα ζητήματα στρατηγικής έχετε πολλές λοιπόν κοινές αντιλήψεις με τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε λοιπόν τώρα. Οι Έλληνες λοιπόν και οι Ελληνίδες θέλουν αλλαγές σήμερα. Σήμερα θέλουμε αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Σήμερα σώθηκαν οι εργάτες. Απέναντι στη λέλαπα του νεοφιλελευθερισμού. Οι ταμπέλες περί κολλημένων βοηθάνε, κύριε Σκουρλέτη. Γελάει ο κύριος Γιωργάτας αυτή τη στιγμή. Κύριε Σκουρλέτη, οι ταμπέλες όμως, οι χαρακτηρισμοί περί κολλημένων βοηθάνε.
Εγώ νομίζω ότι απάντησα με πάρα πολύ σοβαρότητα το ακριβές περιεχόμενο του σημερινού διακυβεύματος που το οποίο ναι, πρέπει να τοποθετηθούν ώρες έχετε αριστερές. Έχετε στρατηγική διαφωνία επ' αυτού. Υπάρχει στρατηγική διαφωνία. Είναι προφανές αυτό. Ελάτε κύριε Γιουργαντά. Αλλά να σας πω και κάτι. Κύριε Μπατιέλο, να σας πω και κάτι. Ναι, ναι. Κομμουνιστές είναι στην Κόσκο. Οι Κινέζοι. Δεν είναι κομμουνιστές. Εργάτες είναι. Όχι, όχι. Οι εργοδότες λέω. Οι εργοδότες. Οι εργοδότες τώρα για την Κίνα είμαστε σοβαροί. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν αυτά. Λέω. Ελάτε κύριε Γιουργαντά. Καπιταλισμός με βαριά σφραγίδα. Μέχρι να λυθούν τα ζητήματα των στρατηγικών επιδιώξεων των συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων ή δεν ξέρω τι άλλα ιδεολογικά ζητήματα, εγώ να μιλήσω λίγο επί της ουσίας, γιατί αδικούμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις των αρμοδίων υπουργείων. Από τις 6 το απόγευμα και σήμερα είναι υποχρεωτική και καθολική η απαγόρευση να κινούνται τελιβεράδες. Όμως με βάση ανακοίνωση και του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυτό ισχύει από χθες το βράδυ και για όσες περιοχές υπάρχει χιονόπτωση. Δηλαδή υπάρχει και εκεί απαγόρευση για όπου υπάρχει χιονόπτωση, γιατί δεν υπάρχει χιονόπτωση σε όλη την Αττική, καταλαβαίνουμε. Και βεβαίως και όπου αλλού κινούνται, πρέπει να τους διασφαλίζει ο εργοδότης τα μέτρα προστασίας. Αυτό είναι λένε στην ευκαιρία του εργοδότη δηλαδή. Σωστά. Όχι στην ευκαιρία, όπου υπάρχει χιονόπτωση, δεν είναι στην ευκαιρία από χθες. Καθολικό από σήμερα 6 το απόγευμα, όπως υπάρχει ανακοίνωση. Μα κοιτάξτε λίγο, υπάρχει ανακοίνωση και όποιος παραβιάζει αυτό, αναφερόμαστε κιόλας και στις ποινές οι οποίες θα υπάρχουν. Κύριε, όχι, όχι, κύριε Υπουργέ, η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου, μάλλον του Υπουργείου Ανάπτυξης, λέει για αύριο. Για σήμερα, ψέματα. Αν μου για σήμερα. Σας παρακαλώ λίγο, ξέρω ότι έχω διαβάσει τις ανακοινώσεις. Υπάρχουν δύο ανακοινώσεις. Υπάρχει η καθολική απαγόρευση από τις 6 το απόγευμα σήμερα και υπάρχει και άλλη ανακοίνωση που λέει ότι ανάλογα με τις συνθήκες και με εξασφαλισμένα τα μέσα μπορεί να γίνεται εκτός και ξεχωρίζει τις περιπτώσεις όπου υπάρχει χιονόπτωση και παγετός. Τις ξεχωρίζει. Ότι και, από εκεί, και εκεί υπάρχει απαγόρευση. Και σε σχέση με τους εργάτες της Κόσκο αναφέρεται ότι όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους και οι συνθήκες οι καιρικές είναι τέτοιες που βεβαίως αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους και εκεί πρέπει να γίνεται διακοπή των εργασιών και σε διαφορετική περίπτωση βεβαίως θα επιλαμβάνεται το Υπουργείο και αρμόδιες αρχές για την επιβολή των όποιων ποινών. Υπάρχει πρόβλεψη και όλα τα αρμόδια Υπουργεία από χθες έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις. Ναι. Εντάξει. Ποιος θα ελέγχει αυτά τα γίνεται, πράγματα. Να πούμε και είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Γιατί η επιθεώρηση εργασίας, όπως όλοι ξέρετε και διαχρονικά, το προσωπικό της δεν φτάνει για να ελέγξει ούτε αυτούς που είναι στους ορόφους εκεί μέσα στα Υπουργεία, αν όντως ισχύουν αυτά. Καταρχήν αρκεί δεν υπάρχει μια απλή καταγγελία. Μια απλή καταγγελία. Αν εργάστηκαν, θα φαίνεται ότι εργάστηκαν. Εκεί που δεν έπρεπε να εργαστούν. Ωραία. Τέλος πάντων, τώρα, εάν να είμαστε σοβαροί, δεν υπάρχει μηχανισμός να ελέγξει αν δουλεύουν όλοι οι τελιβεράδες, δεν υπάρχει. Όχι, εδώ η ανακοίνωση που λέει ο κύριος Γιουργαντάς λέει ότι πέραν της παροχής εξοπλισμού κλπ. Οφείλουν οι εργοδότες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να προβούν και στην άμεση πάυση εργασιών σε περίπτωση επικράτηση ακραίων καιρικών συνδικών. Χιονόπτωση παγετός. Ακριβώς προέχει. Είναι και δηλαδή στην ευχέρεια του εργοδότη, ξαναλαμβάνω. Οφείλουν, λέει. Δεν λέει δύναται. Οφείλουν. Okay. Και μετά από αυτό βγήκε και η καθολική απαγόρευση για τις 6 το απόγευμα και μετά που ξέρουμε ότι από είναι σήμερα. Πάντα από σήμερα. Ναι, τέλος αυτό πάνω. Όμως που λέτε διαβάσατε ισχύει από χθες. Ισχύει από χθες. Εχθές βγήκε η ανακοίνωση τουλάχιστον. Ωραία. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι, να δούμε λίγο και το θέμα της Τουρκίας, γιατί έχει σημασία στις συνθήκες που δημιουργείται αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα την επικαιρότητα. Θεωρείτε, κύριε Σκουρλέτη, ότι μπορεί να αλλάξει, να πάμε και λίγο στη διπλωματία των σεισμών, να το πω έτσι. Η χώρα μας είναι η πρώτη που στέλνει, από ό,τι φαίνεται, την ΕΜΑΚ εκεί. Μπορεί να αλλάξει λίγο η ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας μετά από όλα αυτά? Μπορεί να είναι πρόσκαιρο, μπορεί να είναι άκερο αυτό που λέω τώρα, να είναι ακόμα... αλλά ευχόμαστε ναι, όλοι εδώ, ναι, αυτό αλλά δεν πιστεύω, εγώ προσωπικά. Μακάρι, εγώ είμαι τελείως, με απόλυτη σαφήνεια, πριν σας είπα ορισμένα πράγματα. Βεβαίως, οφείλουμε να στείλουμε και καλά κάναμε και ακόμη περισσότερο να δούμε, διότι από ό,τι φαίνεται είναι μια τραγωδία η οποία θα έχει τεράστιες διαστάσεις.
Από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι, για να το συνδέσω και με ένα άλλο γεγονός, το οποίο αφορά τη δικιά μας πλευρά, την απώλεια των δύο συμπατριωτών μας, νέων πιλότων που χαθήκανε. Δεν χαθήκανε σε καιρό πολέμου, σε μία άσκηση χαθήκανε, εν ώρα δουλειάς θα το έλεγα αλλιώς. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει μία κλιμάκωση με υπερπτήσεις, με συνεχές προκλήσεις, τότε θα έχουμε και ατυχήματα, τραγικά. Λοιπόν, αυτή δεν μπορεί να είναι μια βάση σχέσεων ανάμεσα σε γειτονικούς λαούς. Εντάξει, αλλά δεν φταίμε εμείς τώρα, πάνω μου, δεν φταίμε εμείς. Μα λοιπόν, χρειάζεται όμως μια πολιτική η οποία να δείχνει το δρόμο της ειρήνης και του διαλόγου. Προφανώς η ευθύνη είναι στην πλευρά του Ερντογάν. Το αναγνωρίζουμε όλοι. Αλλά να δούμε και εμείς τι κάνουμε για να σύρουμε την άλλη πλευρά ακριβώς σε μια. Τώρα, εδώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Διαπραγματεύσεων και συνεργασίας κάποια. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η πολεμική εικόνα που υπάρχει στο εσωτερικό της χώρας, στα πολιτικά, θα μου πεις τώρα χιονιάδες, έχουμε σεισμούς, έχουμε να τα αφήσουμε. Αλλά το ένα ήταν αυτό που είπε με τους κολλημένους κτλ. Το άλλο ήταν. Δηλαδή, όλα προκύψαν από αυτή τη συζήτηση που. Με το καλό ή με το άγριο που έδωσε. Το καλό και το άγριο που έδωσε. Αυτό εσείς πώς το εκτιμάτε τώρα. Ήταν μια κουβέντα, υπόθηκε έτσι, ας πούμε, ή τι ήταν αυτό, ας πούμε. Το είπε. Αν μιλάμε για το Σπίτι, ας πούμε. Ναι, για αυτή την ιστορία. Στην ίδια συζήτηση υπόθηκε. Γι' αυτό που είπε ο κ. Σαμπατιέλος και το καλό και το άγριο που έχουν σηκώσει το σκόνη, ας πούμε. Ναι, σε ποιον απευθύνεστε το ερώτημα? Σε εσάς, κύριε Σκουλέτη μου, σε εσάς. Πολύ ωραία, ναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν μιλάμε για μια πολεμική εντός της χώρας, πραγματικά ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις από τον προηγούμενο Αύγουστο. Ζούμε συνθήκες μιας συνταγματικής εκτροπής, μη σεβασμού της δημοκρατίας. Άρα το ζητούμενο σήμερα λοιπόν είναι η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών. Το να μην πλήττεται ο πυρήνας του δικαίου, του κράτους. Άρα το καταλαβαίνετε ότι δεν βρισκόμαστε υπό κανονικές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Και εδώ πέρα θέλω να απευθυνθώ στις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες ακριβώς χάνουν αυτή την εικόνα στο σύνολό τους. Και αντί να συμπράξουν και να συμπτύξουν ένα δημοκρατικό μέτωπο, απομονώνοντας πολιτικά την κυβέρνηση, προσπαθεί ο καθένας να κοιτάξει για το τιμάριό του, για το δικό του χωραφάκι. Δεν είναι έτσι. Η δημοκρατία δεν μπορεί να πλήττεται ευθέως. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης, του κόσμου, δημοκρατική χώρα, ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθούσε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, μια και μιλάμε τώρα και για σχέσεις με την Τουρκία, τους υπουργούς του και τους συνεργάτες του, και δεν θα είχε παραιτηθεί. Σε καμία άλλη. Πέστε μου, ισχυριστείτε. Άρα το άγριο που λέτε τι είναι? Θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα, να το πω έτσι. Άρα το άγριο είναι οι άγριες συνθήκες εκτροπής με ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτό είναι το, αυτή τη στιγμή είναι από τα μείζωνα ζητήματα. Και αυτή η πρακτική δεν είναι άσχετη με την εφαρμογή των πλέον αντικοινωνικών πολιτικών. Κύριε Γιώργαντά, εδώ. Δημοκρατία λοιπόν σημαίνει να έχουμε πρόσβαση και στην υγεία και στη θέρμανση εδώ και στην εργασία. Ευθέως το δίλημα που θέτει η αντιπολίτευση είναι ότι Δημοκρατία ή Μητσοτάκης. Δηλαδή ότι είστε μια αντιδημοκρατική, αντιθεσμική ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο κυβέρνηση. Ξεκάθαρα. Εντάξει, το λέτε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει και έχει απομονωθεί ο ίδιος σε ένα αφήγημα το οποίο δεν το ακούει καθόλου η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή το αφήγημα είναι ότι δεν λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί στη χώρα. Είναι ένα αφήγημα που δεν το παρακολουθεί κανείς πραγματικά. Όχι, δεν λειτουργούν. Σχεδόν ότι χούντα σας λέει. Όχι, ότι σχεδόν χούντα σας λένε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όποιος ζει στην ελληνική κοινωνία και ξέρει πώς λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας, που έχουμε μια από τις καλύτερες δημοκρατίες και το ξέρουμε όλοι αυτό, νομίζω ότι είναι ένα αφήγημα που ουσιαστικά έχει αυτοεγκλωβίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί δεν έχει να κάνει κριτική επί της πραγματικής εφαρμοσμένης πολιτικής. Εγώ δεν έχω ακούσει συγκεκριμένο πρόγραμμα επί των πεδίων τα οποία αφορούν τον κόσμο, έτσι ώστε να έχουμε βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών προς τους πολίτες και καλυτέρευση της ζωής τους. Έχει λοιπόν εγκλωβιστεί σε ένα αφήγημα το οποίο είναι αδιέξοδο πια, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να φύγει από αυτό. Ένα αφήγημα που είναι τελείως έολο και αβάσιμο, δεν το παρακολουθεί ο κόσμος και έρχεται ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ασκώντας τις κοινοβουλευτικές δυνατότητες τις οποίες έχει, και όταν αυτές δεν του βγαίνουν, έρχεται και απομονώνεται ακόμη περισσότερο, αλλά συγχρόνως με έναν τρόπο ο οποίος συνολικά την δημοκρατική την λειτουργία, την κοινοβουλευτική λειτουργία, νομίζω την βλάπτει. Και είναι βέβαια το πάνω απ' όλα περισσότερο κακό για τους ίδιους. Αλλά νομίζω ότι έχουν αυτοεγκλωβιστεί και ακριβώς επειδή είναι αδιέξοδο οποιαδήποτε άλλη αντιπολίτευση μπορούν να κάνουν. Κύριε Μπατιέλο. Κύριε Μπατιέλο, μια κουβέντα, γιατί τρέχουν εδώ τα πολύ πράγματα. Πολύ σύντομα, λίγο πρωτοτυπία παραπάνω από τα δύο έτσι, κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω περιμένει και ο κόσμος.
Δηλαδή, εκλογές χωρίς σκάνδαλα δεν γίνονται στην Ελλάδα. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά πάντα πριν τις εκλογές, πάντα βγαίνουν μπροστά για να κρύβουν τις βαθύτερες αιτίες και συγκλήσεις που έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Λίγο πρωτοτυπία παραπάνω, ο κύριος Τσίπρας έφυγε τώρα από τη Βουλή, από τις ψηφοφορίες. Το 19 είχε φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, για να ανάψουν λίγο τα αίματα και οι πολιτικοί καυγάδες, κυρίως στα τηλεοπτικά πάνελ. Δεν τον βλέπω να σου δίνει ανοχή με τίποτα, κύριε Σκουρλέτη μου, με αυτά που λέει. Δεν πιάνουν αυτά, λέω, σε έναν κόσμο πάνω από 30%, και εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ, που λέει κανένας από τους δύο. Το ερώτημα είναι, κύριε Μπατσιέλο, λέει όμως ότι στις εποχές που ζούμε, λέει ο κύριος Κουρλέτης, μην κοιτάει ο καθένας το χωραφάκι του, να το δει ευρύτερα. Δεν κοιτάει κανένας το χωραφάκι του. Εμείς λέμε ότι ο λαός, για να κοιτάξει τα δικά του συμφέροντα και δικαιώματα, το χωράφι του, με μία έννοια, οι εργαζόμενοι, οι βιοπαλαιστές, αγρότες της πόλης, η νεολαία, πρέπει να πάρει κυριολεκτικά τη ζωή στα χέρια της με ένα πιο δυνατό κουκουέ που, ξέρετε, επειδή είπατε και αυτό με την Τουρκία, το πολύ δυσάρεστο γεγονός, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Οι λαοί την πληρώνουν στους σεισμούς, την πληρώνουν στα χιόνια, στις κακοκαιρίες, σε όλα αυτά τα πληρώνουν. Οι λαοί την πληρώνουν στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, που μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και πιο πριν το ΠΑΣΟΚ έχουν χώσει βαθιά τη χώρα μας επικίνδυνη εμπλοκή. Και απέναντι σε αυτά πρέπει και με την ψήφο του, αλλά και με τη στάση του ελληνικού λαού, να δώσει ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.